Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στην εκπομπή μαζί. Καλώς ορίσατε στο ένα Channel. Εμείς είμαστε κοντά σας όπως είμαστε και κάθε απόγευμα για να σας κάνουμε παρέα με όμορφα θέματα της τοπικής, της περιφερειακής αλλά και πανελλαδικής επικαιρότητας. Έχουμε πολλά θέματα στην ατζέντα μας και σήμερα και πάμε να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως την εκπομπή μας και να καλησπερίσουμε και να υποδεχτούμε στην εκπομπή μας τον Αντιδήμαρχο του Παγκαίου και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Παγκαίου, τον κύριο Χρήστο Μποσμπότη, με τον οποίο έχουμε να συζητήσουμε αρκετά θέματα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Τι κάνετε κύριε Μποσμπότη, πώς είστε? Δόξα τω Θεώ. Εδώ, στον αγώνα ως συνήθως. Έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε. Έχουμε θέματα που έχουν να κάνουν με την εποχή μας και έχουμε θέματα που θα έρθουν και στη συνέχεια του χρόνου. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τα σύντομα νέα, με αυτά που θα πραγματοποιηθούν αύριο. Έχουμε μια κοπή πίτα στην Ελευθερούπολη. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Αύριο η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας κόβει την πίτα της στο αμφιθέατρο Φρίξους Παπαχριστίδης. Επέλεξε το Δήμο Παγκαίου, επέλεξε την Ελευθερούπολη να κάνει αυτή τη μεγάλη εκδήλωση που έχει πραγματοποιήσει, στην οποία θα παρίσταται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, αλλά θα παρίσταται και ο πρόεδρος της ΕΠΟ, της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο κύριος Μπαλτάκος. Σε αυτή την εκδήλωση θα βραβευθούν παλιές δόξεις του ελληνικού ποδοσφαίρου, όπως είναι ο Κώστας ο Ιωσηφίδης, ο Χρήστος ο Τερζανίδης, ο Παύλος ο Κοψαχίλης, άνθρωποι που τίμησαν για το καβαλιώτικο ποδόσφαιρο, όπως ο Σταμάτης ο Χρυσαφίδης, ο Νίκος ο Καραγεωργίου και πολλοί παράγοντες που άδολα και με πολύ πάθος υπηρετούν το καβαλιώτικο ποδόσφαιρο. Είναι τιμή για μας του Δήμου Παγκαίου το ότι η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας επέλεξε την Ελευθερούπολη για να κάνει αυτή τη μεγάλη γιορτή. Εμείς τους συμπαραστεκόμαστε με όλα τα μέσα, με μια καταπληκτική ομάδα που έχουμε δημιουργήσει εκεί στην Ελευθερούπολη, που μαζί με μένα με βοηθούν δημοσιογράφοι, τεχνικοί, και κάθε φορά όποτε κάνουμε τέτοιες μεγάλες εκδηλώσεις, όπως και η γιορτή αθλητισμού που κάνουμε κάθε Αύγουστο, έχουμε ένα άρτιο από κάθε άποψη και από τεχνική και από αισθητική πλευρά, ένα άρτιο αποτέλεσμα. Θα συμπαρασταθούμε και θα βοηθήσουμε την Ένωση σε αυτήν την μεγάλη γιορτή της. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Θα τα παρακολουθήσουμε όλα αυτά και αύριο και θα έρθουμε πάλι εδώ και θα τα συζητήσουμε. Ωστόσο, έχουμε ευχάριστα νέα, κύριε Μποσμπότη, όπου μιλώντας μαζί σας την περασμένη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, δεν ήμασταν σίγουροι για αυτά τα νέα. Ωστόσο, τα νέα επιβεβαιώθηκαν και θα έχουμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου και όχι μόνο φέτος στην Ελευθερούπολη. Και φέτος, θα έλεγα. Ναι. Απλώς δεν έχει οριστικοποιηθεί πλήρως ακόμη. Βεβαίως άρχισε να διαρρέει ότι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων για άλλη μια φορά θα γίνει στην Ελευθερούπολη. Η εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής του ΣΕΓΑΣ έχει εισηγηθεί θετικά για την Ελευθερούπολη. Περιμένουμε απλώς την τελική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Για να πούμε ότι η εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής για τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα ανοιχτού στίβου που γίνονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα είναι τα μεγάλα πρωταθλήματα των ανδρών γυναικών, το K20, το K18, να γίνουν σε μεγάλες πόλεις όπως είναι ο Βόλος, η Λάρισα και η Πάτρα. Το δε μικρό πρωτάθλημα, αυτό που ενδιαφέρει εμάς και ταιριάζει στα μέτρα μας, το πρωτάθλημα των μικρών, των αναπτυξιακών ηλικιών, θα γίνει φέτος σε δύο ομίλους, σε βόρειο και νότιο όμιλο, με πιθανές έδρες την Ελευθερούπολη και την Χαλκίδα. Βλέπετε λοιπόν ότι μέσα στις μεγάλες πόλεις της χώρας που ασχολούνται με τον κλασικό αθλητισμό πλασάρεται και η μικρή Ελευθερούπολη, και είναι τιμή για μας αυτό το να μπορέσουμε να διοργανώσουμε για τρίτη χρονιά αυτό το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Εμείς είμαστε έτοιμοι από κάθε πλευρά, από τεχνικής πλευράς, από θέματα εγκαταστάσεων, να υποδεχτούμε πάρα πολλούς αθλητές, πάνω από 1000 αθλητές φέτος το καλοκαίρι, σε μια γεωγραφικά, αν το πάρουμε στη χώρα, από τη Λαμία και πάνω, όλη η Ελλάδα θα βρίσκεται στην Ελευθερούπολη. Εφόσον βέβαια, είπαμε, υπάρξει και η τελική απόφαση του ΣΕΓΑΣ, που μάλλον θα υπάρξει. Ήδη, από ό,τι μαθαίνω, επειδή αυτά τα νέα αρκετά διαρρέουν, υπάρχει ένας οργασμός, ομάδες ήδη ψάχνουν να βρουν ξενοδοχεία από τώρα για να κλείσουν, να είναι εξασφαλισμένες οι διανυκτερεύσεις των παιδιών που θα έρθουν. Αυτός είναι ο... Αλλά το θέμα τίνει και προς την οριστικοποίησή του, δεν είναι και τόσο στον αέρα όσο λέγαμε. Δεν είναι στον αέρα, είναι σχεδόν οριστικό. Απλώς πρέπει να έχουμε και την τελική επιβεβαίωση από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΓΑΣ. Απλώς σας λέω, ήδη υπάρχει η αγωνία των συλλόγων να βρουν κλίνες, να τις κλείσουν από τώρα. Το πρωτάθλημα αυτό θα γίνει 1 και 2 Ιουλίου. Ήδη κάποιοι ξενοδόχοι μου λένε ότι είχαμε ενοχλήσεις
για να κλείσουν τα ξενοδοχεία μας. Αυτός είναι ο αθλητικός τουρισμός, αυτό είναι σε αυτό το οποίο πρεσβεύουμε. Η ανάπτυξη ενός τόπου είναι πολυεπίπεδη και μπορεί να έρθει από πάρα πολλές δράσεις, όπως και μέσα από τον αθλητισμό. Έχουμε και άλλα νέα όμως, κύριε Μποσμπότη, όσον αφορά το γήπεδο της Ελευθερούπολης. Πιθανό να υπάρξει ακόμη μια ευχάριστη είδηση. Σαν Δήμος, σε συνεργασία με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση του Νομού Καβάλας, διεκδικούμε και ένα άλλο πρωτάθλημα, το Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα όλων των λυκείων της Ελλάδας και της Κύπρου. Είναι η τελική φάση των σχολικών αγώνων που γίνεται κάθε χρόνο. Πρόπερσι αυτό το πρωτάθλημα έγινε στα Γιάννενα, έτσι έγινε στο Βόλο. Φέτος το διεκδικούμε εμείς με πολύ μεγάλες πιθανότητες. Ο κεντρικός ΣΕΓΑΣ εισηγείται υπέρ της Ελευθερούπολης, γιατί ακριβώς έχουμε ένα άρτιο από κάθε άποψη στάδιο. Το Υπουργείο Παιδείας αρχίζει να το βλέπει θετικά και ίσως το επόμενο διάστημα να έχουμε να ανακοινώσουμε ακόμη ένα μεγάλο πρωτάθλημα που αυτό γίνεται σε εργάσιμες μέρες, και αυτό είναι το σημαντικό. Γίνεται, τα σχολικά πρωταθλήματα γίνονται μεσοβδόμαδα, Τετάρτη και Πέμπτη, αρχές Μαΐου, όπου και εκεί θα έχουμε πάνω από 780 παιδιά από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο να έρθουν, να φιλοξενηθούν εδώ, να αγωνιστούν εδώ, και εμείς δεσμευόμαστε ότι και ειδικά για τα παιδιά της Κύπρου θα έχουμε τις ανάλογες ξεναγήσεις στην περιοχή και στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων, και η φιλοξενία του Δήμου μας θα είναι αυτή που πραγματικά αξίζει σε όλα αυτά τα παιδιά που αθλούνται και ξοδεύουν πάρα πολλές ώρες στα γήπεδα. Μάλιστα. Πολύ ευχάριστα αυτά τα νέα. Θα πάρει και πάλι ζωή το γήπεδο της Ελευθερούπολης, έντονη ζωή, εκεί λίγο πριν το καλοκαίρι, στην αρχή του καλοκαιριού. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε αυτές τις εικόνες, το γήπεδο να είναι γεμάτο με παιδιά και τους γονείς να τους χειροκρατάνε από την κερκίδα, κύριε Μποσμπότη. Έχετε απόλυτο δίκιο, και πάντοτε, να τονίσω για άλλη μια φορά, έχουμε αρρωγό και συνοδοιπόρο σε αυτή την προσπάθειά μας, και το κανάλι σας κάθε χρόνο το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα το καλύπτουμε με τη συνεργασία του ένα channel, σε κάποιες περιπτώσεις και τη δική σας παρουσία φυσικά, και είναι κάτι το οποίο το χρειάζονται οι γονείς. Κανένα άλλο πρωτάθλημα αυτών των ηλικιών δεν καλύπτεται τηλεοπτικά. Η γιαγιά, ο παππούς που μένει μακριά και θέλει να καμαρώσει το παιδί του, το εγγόνι του, εμείς μαζί με το ένα channel του δίνουμε τη δυνατότητα να μπορέσει να το απολαύσει μέσα από την τηλεόραση. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και ελπίζουμε ότι και φέτος θα έχουμε αυτή την άψογη συνεργασία για να ξαναφτάσει αυτή η εικόνα από την Ελευθερούπολη σε κάθε σπίτι στην Ελλάδα και όχι μόνο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μποσμπότη, για αυτή την τηλεφωνική μας επικοινωνία και για τα όμορφα και ευχάριστα νέα που μας φέρατε. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ, καλό απόγευμα. Γεια σας. Τώρα, κυρίες και κύριοι, πολύ ευχαριστά τα νέα. Ωστόσο, θα πάμε και σε άλλα ευχαριστά νέα, διότι έχουμε αρκετά να πούμε σήμερα. Θα πάμε λοιπόν στους φωτεινούς σηματοδότες και στα ηχητικά συστήματα που τοποθετήθηκαν από τον Ομαρχιακό Σύλλογο ΑΜΕΑ της Καβάλας, τους φωτεινούς σηματοδότες της πόλης μας, στο κέντρο της πόλης, όπως μας είχε και ενημερώσει και νωρίτερα ο πρόεδρος του Ομαρχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ. Θα πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και θα έρθουμε εδώ να το σχολιάσουμε μαζί με την κυρία Κρεμίδα. Πάμε να το δούμε. Με κατεύθυνση προς την πλατεία Καπνεργάτη και το εμπορικό κέντρο. You are on Eleftherio Venizelos Street, heading towards Καπνεργάτη Square and the shopping center. Είναι μια ημέρα ιδιαίτερης χαράς για εμάς, για τα άτομα με προβλήματα όρασης, όπου μετά από αρκετές προσπάθειες η Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Ανατολικής Μακεδονίας με τις εκάστοτε διοικήσεις των Δήμων έχει καταφέρει να τελεσφορήσει τη διαδικασία της αντικατάστασης των ηχητικών συστημάτων στους φωτεινούς σηματοδότες. Έκτοτε, μετά από 15 χρόνια, αλλάζουν αυτά τα ηχητικά συστήματα με σύστημα, σύγχρονα συστήματα, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει το Υπουργείο, που ορίζει το ΦΕΚ, η νομοθεσία, που έχουν ενσωματωμένο το ηχητικό ομιλών σύστημα για να ενημερώνεται ο καθένας το πού βρίσκεται και πού είναι η κατεύθυνση από το συγκεκριμένο σημείο, ώστε να διέρχεται της διάβασης με ασφάλεια, με αυτονομία, αλλά και με πληροφορίες που θα διευκολύνουν την διέλευσή του και την κίνησή του μέσα σε ένα αστικό περιβάλλον. Με αυτή την κίνηση έρχεται να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την δυνατότητα της αυτόνομης και ασφαλούς διέλευσης και προσπέλασης των πεζών, των ατόμων με αναπηρία, των εμποδιζόμενων ατόμων μέσα στην πόλη, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, η πόλη μας να παίξει ένα τέτοιο ρόλο στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, της πιο φιλικής πόλης, σε επόμενη διαδικασία που έχουμε σκοπό με τον Δήμο, με τη Διοίκηση,
να αναδείξουμε και να προάγουμε προκειμένου να υπάρξει και η αντίστοιχη επιβράβευση για την προσβασιμότητά της. Τα σημεία τα οποία θα γίνει σήμερα η συγκεκριμένη τοποθέτηση, η αντικατάσταση των παλαιότερων δηλαδή, είναι στην Βενιζέλου επί του μικρού μήλου με την οργανωτική γωνία. Το δεύτερο σημείο είναι επίσης επί της Βενιζέλου στο σημείο του δημοτικού κήπου με τη λέσχη αξιωματικών. Το τρίτο σημείο είναι επίσης επί της Βενιζέλου στο σημείο της διάβασης Μικέλ με κατάστημα Σκλαρί. Το τέταρτο σημείο είναι Βενζινάδικο Ρωμανίδη με τον τριγωνικό κόμβο όπου θα τοποθετηθεί το τέταρτο ηχητικό σύστημα. Το πέμπτο και έκτο είναι από το ΙΚΑ διαχωριστική νησίδα με ταχυδρομείο, δύο ζεύγη. Και άλλα δύο ζεύγη είναι από το ταχυδρομείο, νησίδα και λέσχη αξιωματικό. Έτσι όπως έχουν σχεδιαστεί οι πόλεις μας, είναι γενικά φιλόξενες για την κίνηση των ατόμων με αναπηρίες. Από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε τα καθήκοντά μας ως νέα διοίκηση, κάνουμε μία προσπάθεια έτσι ώστε να βελτιώσουμε τις συνθήκες κίνησης και προσβασιμότητας μέσα στην πόλη για άτομα με αναπηρίες. Πιστέψτε με ότι αυτό δεν είναι εύκολο. Μέχρι στιγμής έχουμε ετοιμάσει μελέτες, τις οποίες εντάξαμε σε εγχώρια και διεθνή προγράμματα, έτσι ώστε να προσελκύσουμε χρήματα. Είμαστε από τις πόλεις οι οποίες έχουν τα περισσότερα χιλιόμετρα σε οδηγούς όδευσης. Έχουμε φτιάξει καινούργιες ράμπες. Έχουμε κάνει καλύτερη την προσβασιμότητα των παιδιών και των γονέων στα σχολεία μας. Ένα αίτημα λοιπόν του Συλλόγου από το 2008 σήμερα γίνεται πράξη. Σε 8 διαφορετικά σημεία στο κέντρο της πόλης μας θα τοποθετηθούν ζευγάρια με ηχητικά μηνύματα τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά που θα διευκολύνουν τα άτομα που έχουν προβλήματα όρασης έτσι ώστε να περνούν με ασφάλεια τις διαβάσεις. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να καλησπερίσουμε και να υποδεχτούμε στην εκπομπή μας τον κύριο Μάκη Κρεμίδα, τον πρόεδρο του Νομαρχιακού Συλλόγου της Καβάλας. Καλησπέρα σας, κύριε Κρεμίδα. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Βασίλειο, και σε όλους τους τηλεθεατές σας. Πολύ σημαντική ημέρα η σημερινή που κάνατε την βόλτα και ακούσαμε και τα ηχητικά συστήματα από τους φωτεινούς σηματοδότες. Πολύ σημαντικό αυτό για τα άτομα που έχουν προβλήματα όρασης. Πραγματικά και για μας ιδιαίτερη στιγμή, ιδιαίτερη ημέρα, ημέρα χαράς. Μετά από αρκετά χρόνια που τοποθετήθηκαν τα πρώτα ηχητικά συστήματα φωτεινού σηματοδότης που ήταν το 2008 επί διοίκησης Καλλιωτζή, του νομάρχη του Καλλιωτζή και της διευρυμένης περιφέρειας του κυρίου Τάτσι που είχαν μοιραστεί τα χρήματα της δαπάνης για να τοποθετηθούν τα ζεύγη των ηχητικών συστημάτων στο κέντρο της πόλης. Μπαίνουμε στη διαδικασία ως Δήμος να κάνει αυτή την αντικατάσταση των παλαιότερων αυτών συστημάτων, τα οποία πλέον είναι ξεπερασμένα, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που ορίζει η νομοθεσία η οποία ισχύει πλέον στις μέρες μας. Και έτσι λοιπόν μετά το 2017 όπου τοποθετήθηκαν τα τρία ζεύγη στον κόμβο του Ωκεανής, του ξενοδοχείου Ωκεανής από τη διοίκηση της κυρίας Τανάκα, που ήταν πολύ σημαντικό γιατί έδωσε την αφετηρία για την διεκδίκηση της αντικατάστασης των ηχητικών συστημάτων. Έτσι λοιπόν στις μέρες μας επί την διοίκηση του κυρίου Μουριάδη ήρθε η ώρα της αντικατάστασης αυτών των ηχητικών συστημάτων. Είναι πολύ σημαντικό, είναι 8 ζεύγη συστημάτων που μπαίνουν σε αντίστοιχες 8 διαβάσεις στο κέντρο της πόλης μας. Το νοητό κέντρο της πόλης μας καλύπτεται πλέον πλήρως με τα σύγχρονα αυτά συστήματα που όπως είδατε και στο ρεπορτάζ σας έχουν ομιλόν πρόγραμμα το οποίο δίνει πληροφορίες για το σημείο της διάβασης που βρισκόμαστε αλλά και ποια είναι η κατεύθυνση στην οποία κινούμαστε σε δύο γλώσσες, ελληνικά και αγγλικά. Η ηχογράφηση έχει γίνει από συμπολίτη μας, από τον κύριο Κατάκαλο Θεόδωρο, που είναι και μέλος μας και έγινε εντελώς δωρεάν εθελοντική δουλειά, δηλαδή στην ουσία, από όλους μας, προκειμένου να είμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση της τοποθέτησης από την εταιρεία που ήρθε να τα τοποθετήσει, να τα ενεργοποιήσει. Mm-hmm. Τις επόμενες ημέρες, να ξέρετε ότι θα γίνει ο πληρέστερος συντονισμός
και στα ηχητικά μηνύματα, στις εντάσεις που πρέπει να ακούγονται από τις κατάλληλες αποστάσεις κτλ. Και θα είμαστε παρόντες προκειμένου αυτή η διαδικασία να έχει την καλύτερη δυνατή έκβαση και τον καλύτερο δυνατό συγχρονισμό, ώστε να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από την νομοθεσία, ώστε στην παράδοσή τους να είναι όπως πρέπει και όπως ορίζεται από το νομοθετικό πλαίσιο. Σε ποια σημεία έχουν τοποθετηθεί τα μηχανήματα αυτά με τα ηχητικά συστήματα, κύριε Κρεμίδα, γιατί φαντάζομαι δεν έχουν τοποθετηθεί σε όλη την πόλη, σε κάποια κεντρικά σημεία? Πραγματικά, ναι. Τα σημεία που έχουν τοποθετηθεί είναι επί της Βενιζέλου, στη διάβαση που βρίσκεται πίσω από το ξενοδοχείο Ωκεανής, που είναι ο μικρός μήλος με το βιβλιοπωλείο Οργανωτική. Η δεύτερη διάβαση επί της Βενιζέλου προς τη λέσχη αξιωματικών με τον Δημοτικό Κήπο. Η τρίτη διάβαση είναι στη γωνία Μικέλ με ζαχαροπλαστείο φούρνο Σκλαρί. Η τέταρτη διάβαση είναι πρατήριο Ρωμανίδη με τριγωνικό κόμβο, δηλαδή προς την Μυροβόλο Άνοιξη, για να καταλάβετε. Πέμπτη και έκτη διάβαση είναι Άρα από στο το κέντρο της πόλης είναι τα περισσότερα. Ήκα ταχυδρομείο και ταχυδρομείο Λέσχη. Ναι, τα περισσότερα είναι στο κέντρο της πόλης. Εκεί, τα τρία που προϋπήρχαν στο Ωκεανής κλείνουν το νοητό κέντρο της πόλης. Υπολείπονται βέβαια κάποια συστήματα τα οποία είναι προς την ανατολική πλευρά Χρυσοστόμου, Σμύρνης και Τενέδου, όπως και στην Κουντουριώτου, στην οδό Κουντουριώτου, όπου και εκεί γίνεται ένα αντίστοιχο έργο και πρέπει κάποια στιγμή να αντικατασταθούν και εκείνα τα οποία είναι πλέον και κατεστραμμένα, τα περισσότερα από αυτά, από βανδαλισμούς. Να πούμε ότι τα νέα συστήματα, εκτός από την πρωτοπορία που έχουν να έχουν και το ομιλόν πρόγραμμα, είναι και αντιβανδαλιστικής τεχνολογίας. Άρα αυτό είναι κάτι σημαντικό, ώστε να μην ευθύρονται με το πάροδο του χρόνου. Και άρα θα έχουν πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Βέβαια όλα αυτά θα κρυθούν και στο μέλλον από τη χρήση τους, από τη λειτουργία τους και από την αξιοπιστία των συστημάτων των οποίων έχουν τοποθετηθεί. Κάνοντας σήμερα μια βόλτα στο κέντρο της πόλης, σας φάνηκαν χρήσιμα, κύριε Κρεμίδα? Δεν είναι μόνο χρήσιμα. Ξέρετε ότι μετά από τόσα χρόνια που προσπαθούμε, είναι και λίγο το αίσθημα της ικανοποίησης, της περηφάνειας. Είναι πολιτισμός αυτά τα συστήματα, δίνουν μεγάλη δυνατότητα στην αυτονομία και στην ασφαλή διέλευση των ατόμων με προβλήματα όρασης. Οι πληροφορίες δε που δίνονται είναι πολύ σημαντικές, όχι μόνο για εμάς που είμαστε κάτοικοι αυτής της πόλης και κινούμαστε καθημερινά, αλλά και για επισκέπτες, για άτομα που έχουν μειωμένη όραση, όπως είναι ηλικιωμένοι, αλλά και άτομα που αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα όρασης. Και βελτιώνουν πάρα πολύ την ποιότητα ζωής, αλλά και αναδεικνύουν το θέμα το ότι όλοι οι πολίτες θα πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες και ίσες δικαιώματα. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα δε που η πόλη μας μπαίνει στη διαδικασία αυτής της αντικατάστασης και τοποθέτησης αυτών των συστημάτων, γιατί όπως και τα παλαιότερα χρόνια με τους μηχανισμούς πρόσβασης στη θάλασσα, ανοίγουμε τους δρόμους και για άλλες περιοχές, για άλλες περιφερειακές ενότητες. Οι καλές πρακτικές πρέπει να μεταδίδονται και όταν αυτό συμβαίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αισθανόμαστε και εμείς περήφανοι που καταφέρνουμε να δημιουργούμε προϋποθέσεις βελτιωμένης προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία. Είναι χαρά. Άρα είναι υπέροχα εκεί που τοποθετήθηκαν. Περιμένουμε κάτι άλλο ευχάριστο από τον Ομαρχιακό Σύλλογο ΑΜΕΑ τις επόμενες ημέρες, τις επόμενες εβδομάδες? Να ενημερώσουμε το κοινό και τα άτομα με αναπηρία της περιοχής μας, μέλη μας και εμείς, ότι από τη Δευτέρα 23 του μηνός ξεκινάει η θεώρηση των καρτών, αλλά και η έκδοση των νέων καρτών μετακίνησης για όσους δεν έχουν εκδώσει. Άρα για φέτος η διαδικασία έκδοσης καρτών και θεώρησης των παλαιών ξεκινάει πολύ νωρίτερα, αφήνοντας πολύ μικρό χρονικό διάστημα που ήταν χωρίς την θεώρηση σε όσους, χωρίς έκδοση σε όσους απέκτησαν την απόφαση αναπηρίας τους προσφάτως.
Είναι μόνο 2,5 μήνες από τις 31 Οκτωβρίου που σταμάτησε η θεώρηση και έκδοση καρτών και θα ξεκινήσει λοιπόν όπως είπαμε από τη Δευτέρα 23 του μηνός. Καλό είναι να πάνε αυτοί που δεν έχουν κάρτα για να εκδώσουν νέα. Αυτοί που έχουν κάρτες θεωρημένες από την περσινή χρονιά ισχύουν για το επόμενο χρονικό διάστημα, άρα δεν χρειάζεται να βιαστούν. Απλώς μέσα στους επόμενους μήνες, Μαρτίου, Απριλίου κτλ., να τις θεωρήσουν ώστε μέχρι τις 31 Οκτωβρίου που ισχύει αυτή η διαδικασία θεώρησης και έκδοσης να είναι θεωρημένες οι κάρτες τους για να μην έχουν πρόβλημα στις μετακινήσεις τους. Με τις κάρτες αυτές τα άτομα αναπηρία μετακινούνται με το αστικό λεωφορείο στην πόλη που διαμένουν εντελώς δωρεάν και με τα υπεραστικά λεωφορεία είναι 50% του εισιτηρίου. Είναι σημαντικό για να μπορούν να μετακινούνται, να κάνουν τις επισκέψεις τους σε νοσοκομεία, σε χώρους αποκατάστασης κτλ. Και να διευκολύνονται στις μετακινήσεις τους. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά τα νέα που μας φέρατε, κύριε Κρεμίδα. Επίσης, να πούμε ότι ετοιμάζουμε ένα δείπνο στο σκοτάδι ως Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Ανατολικής Μακεδονίας το επόμενο διάστημα. Θα ανακοινωθεί βέβαια και ελπίζουμε να προχωρήσει αυτή η διαδικασία με το καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε γύρω στις 15 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί στην πόλη με διαδικασία όπως έγινε και τις προηγούμενες φορές, με το κλείσιμο των ματιών σε όλους όσους επιθυμούν να πάρουν μέρος σε αυτή την εκδήλωση. Είναι για να μπορέσει να επιτευχθεί η ευαισθητοποίηση που πρέπει να υπάρχει, αλλά και να αντιμετωπίσει ο καθένας από μόνος του εκείνη τη στιγμή, να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της απώλειας της όρασης, ακόμα και σε μια διαδικασία χαράς που μπορεί να είναι ένα δείπνο, που μπορεί να είναι η μουσική, ο χορός και όλα αυτά με τους φίλους, με γνωστούς και με την παρέα μας και παράλληλα χωρίς το αισθητήριο της όρασης και να μπει στην βάσανο στη διαδικασία, αν θέλετε, αυτή του να μπορέσει να φάει, να πιει, να χορέψει με κλειστά τα μάτια. Θα το δούμε το επόμενο διάστημα, απλώς θα το ανακοινώνουμε. Θα είμαστε εδώ να το ξανααναφέρουμε το θέμα. Και θα το ξαναπούμε το επόμενο χρονικό διάστημα όταν είμαστε έτοιμοι να το πραγματοποιήσουμε. Τέλεια. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε για αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία, κύριε Κρεμίδα. Καλό σας απόγευμα. Καλό βράδυ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε θέμα, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με άλλα νέα. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και πάμε από τα ευχάριστα σε ένα δυσάρεστο νέο, κυρίες και κύριοι, εδώ από την όμορφη Καβάλα, από την όμορφη Νέα Καρβάλη, θα έλεγα. Στην παραλία της Νέας Καρβάλης, λοιπόν, σήμερα το πρωί, τα κύματα και ο έντονος νοτιάς κατάφεραν να βγάλουν νεκρό ένα δελφίνι. Το εντόπισαν οι αλλοιείς, οι οποίοι όμως ενημέρωσαν ευθύς αμέσως στο λιμενικό και τον Δήμο Καβάλα στην αρμόδια υπηρεσία ότι βρέθηκε ένα άτυχο θύμα του νοτιά, του χθεσινοβραδινού νοτιά. Να πούμε ότι δεν ήταν χτυπημένο, οπότε κάποιος άλλος είναι ο λόγος και περιμένουμε να δούμε ποιος είναι ο λόγος για που έχασε τη ζωή του αυτό το άτυχο δελφίνι. Ένα δελφίνι μήκος 2 μέτρων έπεσε θύμα του ισχυρού νοτιά, ο οποίος έπνεε αργά το βράδυ της Τετάρτης 18 Ιανουαρίου στον κόλπο της Καβάλας, με αποτέλεσμα να ξεβραστεί στην παραλία της Καρβάλης. Το άτυχο ζώο, το οποίο ξεβράστηκε στην παραλία από τα κύματα, το βρήκαν νεκρό ερασιτέχνες αλλοιείς, οι οποίοι βρισκόταν στην περιοχή και αμέσως ενημέρωσαν το λιμενικό της Καβάλας. Ενώ σύμφωνα με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, κύριο Νίκο Καρακεϊσόγλου, για το περιστατικό έχει ενημερωθεί και η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Καβάλας, η οποία μάλιστα θα φροντίσει και για την απομάκρυση αυτού. Δυστυχώς είχαμε αυτό το περιστατικό, γιατί τα δελφίνια είναι μια χαρά της θάλασσας. Από τη στιγμή που πληροφορηθήκαμε ότι το ξέβρασε η θάλασσα, ο νοτιάς, ο ισχυρός νοτιάς που επικρατεί τις τελευταίες 2 μέρες. Ενημερώθηκαν οι αρχές, πήρα το λιμεναρχείο, ήρθε, έκανε τη διαδικασία που έπρεπε να κάνει. Συνήθως κάνουν μια καταμέτρηση και στη συνέχεια ενημερώνεται η υπηρεσία του Δήμου, η υπηρεσία της καθαριότητας, να έρθει για την αποκομιδή του. Ήδη έχει ενημερωθεί, οι άνθρωποι του Δήμου ήρθαν, το είδανε και κάποια στιγμή μέσα στις επόμενες 2 ώρες θα έρθει το αυτοκίνητο του Δήμου για να μπορέσει να το πάρει και να το πάμε στην Κρέκα όπου γίνεται η καύση. Αυτή είναι η συνηθισμένη διαδικασία. Έχετε ξανασυνδεί κάτι τέτοιο περιστατικό εδώ στη παραλία της Έτσικα? Κατά διαστήματα έχουμε τέτοια περιστατικά. Αυτό δεν βλέπουμε να είναι ιδιαίτερα χτυπημένο και δεν μπορέσαμε να δώσουμε κάποια εξήγηση το πώς το ξέβρασε η θάλασσα.
Ενώ τις άλλες φορές υπάρχουν στοιχεία, υπάρχουν κοψίματα από προπέλες και από διάφορα άλλα χτυπήματα. Αυτό δεν φαίνεται να έχει κάτι τέτοιο. Και από ό,τι διάβασα, είναι κάποιο είδος των δελφινιών, τα οποία συνήθως χάνουν τον αποπροσανατολισμό τους και στη συνέχεια δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με τη θάλασσα και, και βγαίνουν στην παραλία. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, πολύ δυσάρεστο το νέο αυτό. Μακάρι αυτό το άτυχο ζώο να ζούσε ακόμα και να ήταν στα ανοιχτά πελάγια. Πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα ευχάριστο και να ευχηθούμε κι εμείς εκ μέρους εδώ της εκπομπής μας τα χρόνια πολλά για την ονομαστική του εορτή στον βουλευτή της Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη, ο οποίος σήμερα το πρωί δέχτηκε ευχές στο γραφείο του, στο πολιτικό του γραφείο και η κάμερα του ένα Channel βρέθηκε εκεί και έχουμε αυτές τις στιγμές. Πάμε να τις δούμε. Για την ονομαστική του εορτή, πλήθος φίλων και συνεργατών δέχτηκε στο πολιτικό του γραφείο ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Καβάλας, κύριος Μακάριος Λαζαρίδης. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη ημέρα, είναι η ονομαστική μου εορτή. Την περνάω εδώ στην Καβάλα, στο πολιτικό μου γραφείο, με τους φίλους μου, με τους συνεργάτες μου, με την οικογένειά μου και νομίζω ότι τέτοιες ημέρες μας χαλαρώνουν λίγο και μας ηρεμούν μέσα από αυτή την ένταση της καθημερινότητας, όταν μάλιστα βρισκόμαστε ιονοί σε μία προεκλογική περίοδο. Πραγματικά εύχομαι σε όλες και όλους για μία ακόμη φορά να έχουμε μία χρονιά έτσι γεμάτη υγεία, γεμάτη ευτυχία και ειρήνη, αρετές οι οποίες η υγεία και η ειρήνη, αρετές οι οποίες τις θεωρούσαμε δεδομένες, αλλά δεν είναι τελικά τόσο δεδομένες. Και είμαι πεπισμένος ότι το 2023 θα είναι μια καλύτερη χρονιά. Θα είναι μια χρονιά εθνικών εκλογών και όχι μόνο, και αυτοδιοικητικών εκλογών. Και είμαι σίγουρος ότι οι Έλληνες πολίτες θα επιλέξουν την σταθερότητα, θα επιλέξουν την προοπτική που δίνει η Νέα Δημοκρατία, που δίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Άλλωστε, όταν έχεις μπροστά σου το διάφανο, σίγουρα δεν επιλέγεις τον γκρίζο. Και πάλι χρόνια πολλά και σας ευχαριστώ και για τις δικές σας ευχές. Και να σας ευχαριστήσω δε και για το έργο το οποίο επιτελείτε και εσείς που είστε μπροστά στις κάμερες, αλλά και οι τεχνικοί, οι οποίοι βρίσκονται πίσω από τις κάμερες, γιατί μερικές φορές ως δημοσιογράφος και εγώ τους αδικούμε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι πραγματικά δίνουν την μάχη τους καθημερινά. Να σας ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά για ό,τι κάνετε για την Καβάλα και πραγματικά χαίρομαι που έχουμε μέσα στην Καβάλα τα οποία έχουν προυλαρισμό και μας ασκούν την σωστή πάντα κριτική για να γινόμαστε και εμείς καλύτεροι. Λοιπόν, χρόνια πολλά και πάλι στον βουλευτή της Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Λαζαρίδη. Πάμε λοιπόν σε ένα άλλο θέμα. Θα πάμε εδώ στα δικά μας, του καναλιού μας και του ένα Channel, στην εκπομπή Κρυμμένη Θησαυρή. Στην ολοκένουργια εκπομπή, στο ολοκένουργιο επεισόδιο των Κρυμμένων Θησαυρών, που αναβίωσε και πάλι μετά από 2 χρόνια πανδημίας, το έθιμα των μπαμπούγερων στην καλή βρύση της όμορφης Δράμας. Θα πάμε λοιπόν να δούμε το ρεπορτάζ και να σας θυμίσουμε ότι το εν λόγω επεισόδιο και το εν λόγω εκπομπή ξαναπαίζει το Σάββατο 7.30 ώρα εδώ στο ένα Channel. Πάμε να δούμε ένα σύντομο ρεπορτάζ και επιστρέφουμε. Με νίκη όρος και καλή βρύση. Ένα χωριό κόσμημα, ένα χωριό που τηρεί πιστά τα ήθη και τα έθιμα που έχει πάρει από τους παλαιότερους. Με μία βρύση που ξεχυλίζει με κρασί. Και σε λίγο εδώ θα πραγματοποιηθεί ο διονυσιακός γάμος και φυσικά τα μπαμπούγερα σε ολόκληρο το χωριό θα πλημμυρίσουν με τις κουδούνες τους και τη μουσική τους αυτό το έθιμο. Καλή βρύση Δράμας εδώ για Κρυμμένους Θησαυρούς και φυσικά για το έθιμο των μπαμπούγερων. Για τους καλλιβρισιώτες είναι εύκολο. Ναι. Διαφορετικά δεν είναι εύκολο. Τι έχεις επάνω σου, πες μας δυο λόγια τι έχεις επάνω σου. Προσωπίδα. Ναι, προσωπίδα. Φτιάχνεται από ένα λευκό υφασμά. Ναι. Και από δέρμα... Κατσίκας. Τραγιού, ναι. Τραγιού. Ναι.
Σταυρός λοιπόν πήρε τα μπρικιά, ξεκίνησε για να πάει να συναντήσει την Ήφη. Από το μπαλκόνι επάνω θα την προσκαλέσει για να έρθει και να τον ακολουθήσει στο κέντρο του χωριού, όπου εκεί θα τελεστεί και ο Διονυσιακός γάμος. Τα παππούγερα βρίσκονται από πίσω μου και αυτή τη στιγμή ξεκινάει η πορεία μέσα στο χωριό για να παραλάβουν την Ήφη. Οφείλω να ομολογήσω ότι είσαι από τις πιο ωραίες νύφες που έχω ζήσει όλα αυτά τα χρόνια. Πρώτον, γιατί έχεις πολύ ωραία ανάστημα, το μακιγιάζ θα σε αναδείξει ακόμα περισσότερο σαν ύφη και φυσικά εμείς όλοι εδώ είμαστε για να χαρούμε και να απολαύσουμε αυτό το έθιμο. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα ακούω. Πώς αισθάνεσαι σαν ύφη? Ακόμα δεν έχω αισθανθεί, σε λίγο θα αισθανθώ και θα μπω μέσα στο κλίμα. Ο γαμπρός περιμένει, με ανυπομονησία. Ο γαμπρός ήθελε να μείνει χθες, αλλά τον απαγόρεψα, λέω, μία νύχτα χώρια. Έχω να πω ότι η γυναίκα σου είναι κουκλάρα. Ένα νηφικό, σου ξαναλέω ότι αραβωνιαστήκαμε από πέρσι. Γιατί το αργήσαμε? Ένας χρόνος πέρασε και κορονοϊός, τώρα έχουμε και τη γρήπη. Εντάξει. Είπατε να το επισπεύσουμε. Είπατε να το επισπεύσουμε, ναι, ναι. Λοιπόν, καλή βρισκιώτης. Ναι. Βγαίνει μαθρέμα. Ναι. Μένω Θεσσαλονίκη βέβαια, εκεί εργάζομαι, εκεί μένω. Αλλά κάθε χρόνο εδώ είμαστε. Αγαπάμε την καλή βρύση. Πάντα. Δεν μπαίνουμε σε σκηνοθεσία εμείς. Είμαστε άστα να πάνε. Είμαστε. Είμαστε, ναι. Το βλέπω το άστα να πάνε και το κρατάω σε ένα, δύο, τρία, τέσσερα διαφορετικά σταφύλια. Ναι. Γιατί? Γιατί όσο πιο πολύ ποικιλία, τόσο πιο καλή σούρα. Η δουλειά μου είναι να πρέπει να είμαι σουρωμένος. Ναι. Να κάνω κέφι. Να σατιρίσω. Να πειράξω. Από εδώ το χωριό, καλυβρισκιώτης. Ναι. Το ρώτησα πριν πόσα χρόνια είναι πρόεδρος και μου είπε 14 ολόκληρα χρόνια. 14 λοιπόν χρόνια εδώ, στην Καλή Βρύση, το έθιμο των παππούγερων. Και όχι μόνο, γιατί φαντάζομαι από τότε που γεννήθηκες και μεγάλωσες, ζούσες κάθε χρόνο αυτό το έθιμο, έτσι. Γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε με αυτά τα δρόμενα. Είναι, νομίζω, η αποκορύφωση των εκδηλώσεών μας. Είναι κάτι μοναδικό. Σήμερα είναι η τρίτη μέρα. Mm-hmm. Του Διονυσιακού γάμου, η αναπαράσταση του Διονυσιακού γάμου. Ένας γάμος όπως γινόταν από τα παλιά, με διάφορους νεοτερισμούς, αλλά έχει κρατήσει την παλιά του μορφή. Εύη! Εύα! Άιντε! Είμαστε κυρίες και κύριοι και θα κλείσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με αυτά τα όμορφα ρεπορτάζ. Θα πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής με νέα από τον κόσμο. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας για σήμερα. Μετά από όλα αυτά τα νέα λοιπόν που είπαμε για την τοπική και περιφερειακή μας επικαιρότητα, θα πάμε και λίγο στον κόσμο. Στον κόσμο λοιπόν για να σας δείξουμε με τη βοήθεια του ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η συνάδελφος η Μαργαρίτα η Πετρούλη, θα σας δείξουμε τα τέσσερα εντυπωσιακά θεματικά πάρκα που υπάρχουν στον κόσμο. Μέσα σε αυτό δεν θα μπορούσε να μην είναι και η Disneyland. Πάμε λοιπόν να τα δούμε και επιστρέφουμε.
Για σήμερα, κυρίες και κύριοι, κλείνουμε την εκπομπή μας για σήμερα Πέμπτη και ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο 6.30 ώρα εδώ στο Μαζί, στο 1 Channel. 6.30 ώρα να μείνετε όλοι συντονισμένοι εδώ στο 1 Channel. Μείνετε συντονισμένοι όμως και τώρα, μετά την εκπομπή μας, ακολουθεί η εκπομπή Ana Live News με την συνάδελφο Χριστίνα Νέφρεμ με όλα τα τοπικά νέα, τα περιφερειακά και τα πανελλαδικά. Καλό απόγευμα σε όλους σας από μένα. Γεια σας.